Κύριε Ιωαννίδη, εδώ έχει ανοίξει μια συζήτηση και λέει η κυβέρνηση, κοιτάξτε να δείτε, δεν γίνεται να είμαστε ουραγοί στα πάντα, ούτε γίνεται να μένουμε πίσω. Εσείς σε αυτό τι απαντάτε? Αν μπορεί η χώρα να κερδίσει από το να έρθουν οι Κινέζοι φοιτητές, για παράδειγμα, γιατί να μην γίνει, αν αυτό βελτιώσει και το επίπεδο των δικών μας πανεπιστημίων? Καταρχήν, αν τα σηκώσει, ναι, προς τα πάνω όλα. Πρώτα απ' όλα, ουραγοί δεν είμαστε. Εξαίρεση είμαστε, αλλά θετική εξαίρεση θα έλεγα, γιατί εδώ υπάρχει παράδοση, υπάρχει φοιτητικό κίνημα, υπάρχουν και, να το πω έτσι, και δεύτερες και τρίτες σκέψεις από μια σειρά κόμματα και που έχουν κυβερνήσει και όταν βρίσκονται στην αντιπολίτευση, να στηρίξουν το άνοιγμα του δρόμου για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πρώτον. Δεύτερον, εγώ θέλω να ξεκινήσω από μια καθημερινότητα η οποία πραγματικά όποιος τη βιώνει και τη βιώνουν χιλιάδες εκατομμύρια άνθρωποι στην χώρα μας, νέοι, μαθητές, φοιτητές και γονείς τους. Και η οποία φαντάζει κυριολεκτικά πάρα πολύ άσχημη και όλα αυτά που ακούει από την κυβέρνηση αυτές τις μέρες, από τον κύριο Πιερακάκη και από τον κύριο Μητσοτάκη, είναι προκλητικά. Ποια είναι αυτή η πραγματικότητα? Πείτε. Οι μαθητές, κυριολεκτικά και οι γονείς τους, προετοιμαζόμενοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις, έχουν τεράστιο άγχος, πολύ μεγάλο άγχος. Κυριολεκτικά δίνουν ό,τι μπορούν οι οικογένειες από την τσέπη τους, από το πορτοφόλι τους, για να προετοιμάσουν τα παιδιά σε ένα σύστημα το οποίο εκ των πραγμάτων οξύνει ακόμα περισσότερο τη φροντιστηριοποίηση του λυκείου. Δεν είναι η παραπαιδεία μοναδικό ελληνικό φαινόμενο, το γνωρίζω πολύ καλά, είναι όμως πολύ εκτεταμένο στην Ελλάδα. Περνά στο πανεπιστήμιο με πολλούς κόπους. Αν έχεις περάσει τον τόπο κατοικία σου, κάτι πάει να γίνει, έχεις το άγχος να τελειώσεις νωρίς, να βρεις μια δουλειά. Θα πούμε και γι' αυτό. Αν έχεις περάσει εκτός τόπου κατοικίας, γολγοθάς. Να βρεις σπίτι. Να βρεις σπίτι. Αν να πρέπει να δουλέψεις μερικές φορές γιατί η οικογένειά σου να μην μπορεί να σε θρέψει κτλ. Ας πούμε ότι και αυτές οι δύο περιπτώσεις της ελληνικής οικογένειας, είτε είναι στον τόπο κατοικίας, είτε δεν είναι στον τόπο κατοικίας, τελειώνουν. Ένας στους τέσσερις είναι άνεργος. Ένας στους τρεις δουλεύει σε αντικείμενο άσχετο από αυτό που έχει σπουδάσει. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση, η οποία πριν δύο χρόνια, όταν έφερε την ελάχιστη βάση εισαγωγής, είπε υποκριτικά να σας απελευθερώσουμε από την προσμονή της πρόσβασης στα πανεπιστήμια και μας μίλαγε μάλιστα για την ίσονα προσπάθεια η οποία πρέπει να καταπολεμηθεί και σου λέει ότι το βασικό κριτήριο που έχεις για να περάσεις τα πανεπιστήμια, απευθυνόμενο σε έναν κόσμο ο οποίος μπορεί να δώσει λεφτά, είναι τι? Είναι η φορολογική σου δήλωση. Το αν έχεις τα χρήματα. Λέμε λοιπόν ότι είναι άδικο, πάρα πολύ άδικο αυτό που αναφέρει η κυβέρνηση και σύν της άλλης χτυπάει ακόμα περισσότερο την αξία του πτυχίου του ελληνικού δημόσιου πανεπιστήμιου, το οποίο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο κυριολεκτικά έχει να δείξει πάρα πολλούς επιστήμονες οι οποίοι είναι και περιζήτητες στο, εξωτερικό ή ζουν στο εξωτερικό ή μπορούν να συνεργάζονται και με ελληνικά και με διεθνή πανεπιστήμια δουλεύοντας στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι είναι αιτία πολέμου. Είναι μια αντιδραστική τομή η οποία η κυβέρνηση, την οποία η κυβέρνηση βρίσκει και την κάνει ακριβώς επειδή υπάρχει το άρθρο 28 σημειωτέων. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη συνταγματική αναθεώρηση της συζήτησης που άνοιξε επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι πρέπει να καταργηθεί αυτό το άρθρο. Αυτό το άρθρο δεν καταργήθηκε και δίνει πάτημα ακριβώς επειδή υπάρχει το γνωστό αστεράκι που λέει ότι είναι κρίσιμο αυτό το άρθρο για να συμμετέχει η Ελλάδα σε υπερεθνικούς οργανισμούς, βλέπει Ευρωπαϊκή Ένωση. Δίνει το πάτημα αυτό να γίνονται μια σειρά ερμηνείες, οι οποίες είναι συζητήσιμες, για το να ανοίξει αυτή η συζήτηση και η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση, επιμένω να τη λέω προσπάθεια, για το μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό. Κατανοώ τα επιχειρήματα αυτά. Η κυβέρνηση όμως, ως αντεπιχείρημα, λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, κάθε χρόνο φεύγουν 40.000 νέοι και νέες και πάνε και σπουδάζουν στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων και στην Κύπρο. Ναι. Πρώτον, δεν πρέπει αυτοί να μείνουν και αυτές να μείνουν εδώ? Το παράδειγμα της Κύπρου, επειδή φοριέται πολύ. Ναι. Πρώτον, υπάρχουν πολλαπλάσιοι Κύπροι στην Κύπρο, που υπάρχουν και ιδιωτικά πανεπιστήμια, που έρχονται στην Ελλάδα. Άρα γιατί φεύγουν? Αν δεν κάνω λάθος, 50.000 φοιτητές ή 20.000 αποχωρούν. Δεύτερον, επειδή μιλάμε για την αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου, δήθεν, αν ιδρυθούν τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, το βάζω εισαγωγικό, δεν υπάρχει ιδιωτικός φορέας ο οποίος δεν έχει στόχο το κέρδος,
Δηλαδή θα συνεχίζει να δουλεύει και θα μπαίνει μέσα. Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε. Τα δημόσια πανεπιστήμια στην Κύπρο, από τη στιγμή που ιδρύθηκαν τα ιδιωτικά, έχουν επιβάλει δίδακτρα στα προπτυχιακά. Άρα τι συζητάμε τώρα. Τι συζητάμε. Άρα να σταματήσουμε λοιπόν να βλέπουμε την συζήτηση αυτή με όρους αγοράς. Αν η κυβέρνηση πραγματικά ενδιαφέρεται για αυτούς 20, 30, 40 χιλιάδες, γιατί ο στόχος λέει είναι η μισή να γυρίσει στην Ελλάδα, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τις σπουδές τους, ας ανοίξει 20 χιλιάδες θέσεις. Ας καταργήσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής στην τελική, που τόσους απορρίπτει κάθε χρόνο από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση τι χρειαζόμαστε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκπαιδευτικοί, νομικοί, δικηγόροι, πολιτικοί μηχανικοί γενικά που κάθονται. Η γραφειοκρατία που λέει θα καταπολεμήσει ο κύριος Πιερακάκης στο δημόσιο πανεπιστήμιο, γιατί είναι και δεύτερη πλευρά και είναι ουσιαστική, θα τα κάνει όλα πιο γρήγορα, λέει, στο δημόσιο πανεπιστήμιο. 78 πανεπιστημιακά τμήματα σήμερα, οι απόφοιτοί τους, οι πτυχιούχοι τους, δεν έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Και σε μία νύχτα θα αποκτήσουν επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα εξίσου ισότιμα με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Οι άνθρωποι που θα πληρώνουν από το πορτοφόλι τους για να μπαίνουν στα μη κρατικά ιδιωτικά. Έλεος. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ιωαννίδη, θέλω να έρθω και σε εσάς. Ο κόσμος τα βγάζει δύσκολα πέρα. Αλλά από την άλλη, το επιχείρημα που ακούω έτσι από την κυβέρνηση και από τα φύλλα προσκύμενα σε αυτήν μέσα, να σας το πάω έτσι λίγο αντίστροφα, είναι ότι όλοι οι χειμερινοί προορισμοί έχουν 90 και 100% πληρότητα. Και ότι αν πας 23 του μήνα στα διόδια, θα δεις ότι γίνεται ο κακός χαμός. Καλά, εντάξει. Διεθνοποιημένη οικονομία και κοινωνία είναι, βρίσκεται η Ελλάδα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Μπορούν να έρχονται κάποιοι και από το εξωτερικό ή και κάποιοι που ακόμα μπορούν να το κάνουν αυτό, να το κάνουν. Δεν είναι αυτό το κριτήριο. Νομίζω η καθημερινότητα του ελληνικού λαού δεν είναι αυτή. Δυσκολεύεται πάρα πολύ. Υπόθηκαν αρκετά παραδείγματα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να φωτίσουμε δύο σκέψεις να πω γύρω από αυτό το θέμα. Πρώτον, τώρα αυτή την εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες, οι μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, θα δώσουν το τέλος του χρόνου 70 δισεκατομμύρια μέρισμα στους μετόχους της, δηλαδή τα κέρδη ουσιαστικά. Την ίδια στιγμή ο ελληνικός λαός είναι αυτό που λέμε ότι κυριολεκτικά κόβει από όπου μπορεί. Να πάμε να κάνουμε ένα flashback, όχι 10 χρόνια πίσω, μην πιάσουμε τα χρόνια της κρίσης, τη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, να μιλήσουμε μόνο για όλα αυτά τα δάνεια, τη χρηματοδότηση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λειτουργεί στα μεγάλα μονοπόλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γύρω από το θέμα του COVID, για να μπορέσουν να στήσουν στα πόδια τους και η κερδοφορία τους να μην κινδυνεύσει. Την ίδια στιγμή, φυσικά, που χανόντουσαν δουλειές και ξέρετε τι συνέβαινε όσον αφορά τα εργασιακά ζητήματα για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων. Και αυτό δημιουργεί αλυσιδωτά. Τώρα ερχόμαστε στη φάση του πληθωρισμού. Ο πληθωρισμός, μία από τις βασικές αιτίες του, είναι αυτό ακριβώς. Η μεγάλη χρηματοδότηση που δόθηκε, τα μεγάλα δάνεια που δόθηκαν, που τώρα ακριβώς επιστρέφουν στον αποστολέα, δηλαδή τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι τώρα τα πληρώνουν. Και αυτή είναι η ταξικότητα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που υλοποίησαν και σχεδιάσαν από κοινού αυτή την πολιτική. Την ίδια στιγμή, φυσικά, για να βάλω και ζητήματα που έχουν να κάνουν με το που πηγαίνουν μια σειρά δαπάνες και τα λεφτά του ελληνικού λαού που πηγαίνουν, δεχόμαστε συγχαρητήρια από τον κύριο Ζελένσκι για τα όπλα και τα λεφτά που δίνει ο ελληνικός λαός για οπλικά συστήματα που δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας. Η φρεγάτα μας θα πάει στην Ερυθρά Θάλασσα, άλλα λεφτά, άλλα εκατομμύρια. Και δεν χρειάζεται φυσικά να σας πω για όλο αυτό το κόστος από τις κυρώσεις στους Ρώσους, το πιο ακριβό αμερικάνικο αέριο σε σχέση με το ρωσικό που πληρώνουμε και χρυσοπληρώνουμε εμείς, ο λαός, ο ελληνικός λαός, που άλλη μια φορά στενάζει και κρυώνει στον χειμώνα του 2023-2024. Άρα λοιπόν, πέρα από το να αναδεικνύουμε μια πολιτική, ταξική, αντιδραστική κτλ., να μιλήσουμε για το προκείμενο. Τι πρέπει να γίνει. Εμείς καταθέτουμε ορισμένα βασικά ζητήματα. Πείτε μου. Είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Είναι η αύξηση του μισθού. Γιατί η ακρίβεια δεν είναι άσχετη από τους. Εντάξει, να μην κοροϊδευόμαστε. Φυσικά και έγινε. Φυσικά και γίνανε. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για να μπορέσουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Αυτό δεν έγινε. Μάλιστα.